Έχει δεχτεί σκληρή επίθεση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του συνασπισμού ε, σε συνδυασμό όμως με ένα πολύ, πολύ ευχάριστο γεγονό που τον οποιοδήποτε ε, κάνει ευτυχισμένο και μιλάω για την ε, γέννηση, για το γεγονός της γέννησης του παιδιού του, το, το τι έγινε γονιό. Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν. Πριν περάσουμε στην ανακοίνωση του γραφείου του πρόεδρου του συνασπισμού, το οποίο απάντησε σε όλα, σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Ε, θέλω να δούμε Ρούλα τι ακριβώς έχει συμβεί και κρατάω στα χέρια μου κάποια σχόλια τα οποία έγιναν ε, εδώ συγκεκριμένα έχω από το tlife.gr mm -hmm. της Τατιάνα Στεφανίδου που έχει τις πληροφορίες ότι επέλεξε το ζευγάρι για τη γέννηση του πρώτου του παιδιού τη σουίτα τη συγκεκριμένη σε γνωστό με ευτήριο και το κόστος χωρίς την αμοιβή του γιατρού άγγιξε Τη 14.000 ευρώ. Να δούμε λίγο ο την ο ανακοίνωση μας. που ήθελε να μάθει και ο Γρηγόρη, αν υπήρχε απάντηση από τον mm. κύριο Τσίπρα. Ανακοίνωση του γραφείου του πρόεδρου του συνασπισμού. Ρούλα, την έχει στα χέρια σου. Βεβαίω. Παρακαλώ. Ο πρόεδρο του συνασπισμού, Αλέξη Τσίπρα, ευχαριστεί από βάθο καρδιά όλου όσου του ευχήθηκαν για τη γέννηση του παιδιού του. Παρακαλούμε. Πρόκειται για ένα γεγονό που γεμίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε άνθρωπο που γίνεται γονιό. Εν τούτη, μερίδα των μέσων μαζική ενημέρωση και των blogs, με πλήρη συνέστηση και με στόχο να υπάρξει απαξίωση στο πρόσωπο του Προέδρου, χρησιμοποίησε το συμβάν διακινώντα πληροφορία για μεγάλη καταβολή αμοιβή νοσηλείων τη Γένα. Μια πληροφορία η οποία πόρο απέχει από την πραγματικότητα ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η οικονομική του δυνατότητα δεν του επιτρέπει να διαθέσει τέτοιο ποσό όσο και να το επιθυμούσε, η κατασκευασμένη αλήθεια τους είναι μια πράξη βαθύτατα εχθρική όχι μόνο προς αυτόν αλλά και προς την κοινωνία, διότι επιδιώκουν να την αποπροσανατολίσουν και να εκτρέψουν την οργή της για τη φτώχεια που υφίσταται προς λάθος κατεύθυνση και λάθος ανθρώπου.